Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κινδύνη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην παράσταση. Αμήν. Να πούμε ότι η παράσταση είναι ο εχθρός του λαού. Βέβαια, το Ibsen. Ένα έργο δυνατό. Πολύ δυνατό. Να μας πείτε λίγο την υπόθεση. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ ξεκάθαρη. Η ουσία όλη είναι το μήνυμα που κουβαλάει αυτό το έργο. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση είναι απλή. Δηλαδή, όταν λέμε απλή, είναι ένας γιατρός, ο οποίος είναι νομίατρος των ιαματικών λουτρών και καταλαβαίνει ότι το νερό που είναι για θεραπευτικούς λόγους δεν είναι καθόλου θεραπευτικό, γιατί είναι γεμάτο από μικρόβια και από μολυσματικές αιστείες. Ο άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος λογικός, το πρώτο πράγμα που θα κάνει και ηθικός είναι να πει ότι θα διορθώσουμε την κατάσταση ή θα ξαναφτιάξουμε τα πράγματα για να μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη. Αυτό βεβαίως σημαίνει κάποιο κόστος και κάποιο χρόνο. Αυτό δεν συμφέρει στους ηθήνοντες, δεν συμφέρει στους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα οικονομικά, που διαχειρίζονται τις μετοχικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να του βάλουν απίστευτα εμπόδια και όχι μόνο προσωπικά εμπόδια, αλλά και να ξεσηκώσουν τη μάζα, τον όχλο, που είναι ευκολόπιστος πάντοτε, ευκολόπιστη αυτή η μάζα, και να τον ονομάσουν εχθρό του λαού, για να μπορέσουν να τον μηδενίσουν, για να μπορέσουν να τον αποδυναμώσουν, για να μπορέσουν να μην έχει καθόλου ισχύ ο λόγος του. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μία καταδίκη στην αδικία αυτό το έργο. Αυτό το έργο, τα μήνυματα που φέρνει είναι τεράστια. Καταρχάς, είναι γραμμένο το 1882 και είναι σαν να γράφτηκε χθες. Αυτή την κατάσταση που ζούμε στην κοινωνία μας, στην ελληνική κοινωνία μας, αλλά και παγκόσμια, αλλά ας πιάσουμε τώρα την ελληνική μας κοινωνία, είναι πάρα πολύ ακραίο. Έχουν περάσει κατά καιρούς μεγάλες κρίσεις αυτή η κοινωνία, αυτό το έθνος. Πολλές κρίσεις και ηθικές και θέματα αξιών και θέματα οικονομικά. Όμως εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια απόγνωση, έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, έχουμε φτάσει μάλλον στα όρια των ορίων. Και τι εννοώ. Πλέον ο λόγος, ο ψεύτικος λόγος πλέον είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και αρχίζει και δυστυχώς διαπιστώνω και αφομοιώνεται άνετα από τον κόσμο. Παλιότερα λέγαμε ο ψεύτης και ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Επαναστατούσαμε, είχαμε ελπίδες, συγκεντρωνόμασταν σε ομάδες ενάντια, εν πάση περιπτώσει, και κάτι γινόταν, υπήρχε φως στο τούνελ ή κάποιες ελπίδες ορατές, είτε προερχόμενες από διανομενιστικούς κύκλους, είτε από αριστερούς κύκλους, είτε μήτε ουδέ μηδέ, υπήρχε ένα έτσι φιλελεύθερο και ελπιδοφόρο πνεύμα. Στις εποχές μας όμως αυτό που συναντάμε είναι απίστευτο. Κάθε στιγμή που ανοίγεις το κανάλι, τα κανάλια, ακούς αυτή την άναρχη κραυγή αυτών που εκπροσωπούν αυτούς που δυστυχώς εμείς ψηφίσαμε, άρα η ευθύνη βαραίνει και εμάς, άναρχες κραυγές να υποστηρίζουν το ανυποστήρικτο και δεν κάνουν τίποτε, να λένε ψέματα, να κατηγορεί ένας τον άλλον. Υπάρχει λοιπόν μια διαφθορά, να βγαίνουν διαφθορές τεράστιες, ο δήμαρχός σας ο πρώην ισόβια, ο Τσοχατζόπουλος ο πρώην μεγάλος ανήρ, τώρα που να ανεβιούν οι αποφάσεις, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ άγρια καταδικαστικές. Μιλάμε τώρα για τις κορυφές του Παγόβουνου. Σε μια λοιπόν τέτοια κοινωνία έχετε ένα τέτοιο έργο όπως είναι του Ibsen για να σηματοδοτήσει κάτι πολύ σημαντικό, να πει παιδιά, μην περιμένετε την αλήθεια από αυτούς τους αχρίους, διότι πρόκειται περί αχριότητας. Μην περιμένετε τη σωτηρία ή το φως στο τούνελ από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβρωθεί πλήρως και το μόνο που βλέπουν και το μόνο που αξιολογούν και με το μόνο που μπορεί να τους κάνει νόημα είναι το χρήμα. Υπάρχει μια τάκα που λέει αυτός ο γιατρός, νόμιζε πως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το καλό μας, αλλά είναι αληθινοί δικτάτορες. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία και τίποτα άλλο, ακόμα και αν χρειαστεί να δηλητηριάσουν ολόκληρο τον κόσμο. Με αυτή τη φράση του λοιπόν ο Θωμάς ο Τόμ Στόκμαν, νομίζω ότι δίνει την εικόνα αυτής της εποχής και της κάθε εποχής που η διαφθορά είχε πια φτάσει μέσα για μέσα. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι καθώς το έργο είναι επίκαιρο υπάρχει μια στασιμότητα
Εδώ και αιώνες, έτσι. Στασιμότητα δεν υπάρχει. Είναι γεγονός ότι πάντοτε τα πάντα είναι εν κινήσει. Υπάρχουν, έχετε δει πως κινείται μια ροή κυματοειδώς. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν εξάρσεις και βαθουλώματα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε στα βαθουλώματα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα ξαναβούμε στις εξάρσεις μας. Υπάρχει αυτό, μπόρα είναι, θα περάσει. Όσο και μεγάλη είναι αυτή η μπόρα, θα περάσει αυτή η μπόρα. Ο άνθρωπος πρέπει να βρει τη δικαιοσύνη του και υπάρχει ελπίδα. Δεν είμαι απαισιόδοξος, παρά ότι τα πράγματα θέματα είναι πολύ ζωφερά γύρω μας. Και αυτή είναι και η συμβουλή μου προς νέους ανθρώπους, προς εσάς και προς όλους τους νέους ανθρώπους. Δεν πρέπει να χάνουν το κουράγιο τους. Δεν πρέπει να διαβρώνονται. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μέλλον. Αρκεί να διαπιστώσουν κάτι πολύ σημαντικό, την αλήθεια του πράγματος. Η αλήθεια παράγεται από το α συλλήθη, από το α το στερητικό. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνώ. Αυτό σημαίνει αλήθεια. Άρα λοιπόν, αν είσαι υποστηρικτής της αλήθειας, δηλαδή δεν ξεχνάς, δεν λανθάνεις. Σημαίνει ότι πρέπει να δεις λίγο τον εαυτό σου σε μέρες κρίσης. Να δεις τον εαυτό σου πού πάει, τι θέλεις να κάνεις, να δεις την οικογένειά σου, τον περίγυρό σου, τη δουλειά σου. Και όχι να μεταθέτεις τις ευθύνες σε τρίτους. Για να μπορείς να υπάρχει μια ελπίδα. Είναι καιρός για ενδοσκόπηση. Είναι καιρός για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε επιτέλους οι άνθρωποι και να επικοινωνήσουμε. Έχει χαθεί κάθε ίχνος επικοινωνίας. Σήμερα άνοιξε ένα κανάλι. Σήμερα το πρωί. Από τις 7.30 ώρα, εγώ έτω το πρωινό είμαι. Και ανοίγω ένα κανάλι και μιλάει ένας της αριστεράς και ένας άλλος της αριστεράς. Του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και τρώγονται. Τρώγονται. Δεν ακούει κανείς κανέναν, γιατί μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Συνέχεια όμως, αλλά σαν να είναι ρομπότ όμως, είναι κουρδισμένοι. Κουρδισμένοι. Και λες, αυτή υποτίθεται ότι είναι η νέα πλευρά, το νέο άνοιγμα, το κουκουέ, το νέο άνοιγμα, τώρα γελάς και κάτι κότα, αλλά λέμε το νέο άνοιγμα εμπάσχετος σε κάτι καινούριο, σε κάτι προοδευτικό. Υποτίθεται ότι αυτοί θα φέρουν μια καινούρια λύση σε σχέση με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία που έχουν κυβερνήσει κατά κόρον αυτή τη χώρα και την έχουν φέρει σε αυτά τα λαμπρά αποτελέσματα. Στα λαμπρά χάλια. Ναι, αυτά τα λαμπρά αποτελέσματα, ναι. Οπότε. Δεν υπάρχει ελπίδα από τα κόμματα και όντως δεν υπάρχει ελπίδα από τα κόμματα. Και αυτό λέει ο Στόκμαν. Mm. Είσαστε ηλίθιοι, τους φωνάζει. Δεν υπάρχει ελπίδα εκεί. Η υπόθεση είναι από τους άριστους. Αλλά όχι οι άριστοι, δεν είναι οι πλούσιοι. Άριστοι στην ψυχή, άριστοι στη γνώση. Και πρέπει επιτέλους έξω από τα κόμματα, γιατί τα κόμματα είναι σαν μια πολτομηχανή. Τους πολτοποιεί και τους τρώει όλους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τα κόμματα. Μπορεί όμως να κάνει μια πραγματικά δημοκρατία επί της ουσίας. Μας τα έχουν δώσει τα πρότυπα η ίδια η Ελλάδα. Ποια είναι η δημοκρατία? Δεν υπήρχαν κόμματα, υπήρχαν επιφανείς άνθρωποι που μπόρεσαν και κίνησαν τις διαδικασίες της ηθικής, των αξιών και της αλήθειας. Είναι ένα τέτοιο έργο. Είναι, ο εχθρός του λαού είναι ένα τέτοιο έργο. Δεν μιλάει για επανάσταση ενάντια στο αυτό δια του οποίου και εφόσον και πάμε μπλαέ μπροστά να ξεσηκωθούμε στον κόσμο και να βγάλουμε τα μάτια μας. Δεν έχει ιδέες. Γιατί να ξέρετε ένα πράγμα. Η δύναμη, όταν αντιμετωπιστεί με δύναμη, φέρνει το χάος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γροθιά στο μαχαίρι θα ματώσει το χέρι σου. Βία στη βία. Βία στη βία. Δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, αυτό όμως που φέρνει αποτέλεσμα είναι όταν, αυτό που λέει ο Στόκμαν, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Και από τη στιγμή που θα μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, να τους μάθουμε να γίνουν τίμοι και ελεύθεροι άνθρωποι, τότε υπάρχει ελπίδα. Και άρα λοιπόν ξεκινάμε από ένα άλλο θέμα. Μήπως μιλάω πολύ? Όχι, συνεχίστε καθόλου. Μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό, το θέμα της παιδείας. Αυτό είναι σημαντικό θέμα λοιπόν. Γιατί όταν λέμε για τα παιδιά, τι θα τα κάνουν τα παιδιά, θα τους μάθουμε να γίνουν τίμια ελεύθερα. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία της παιδείας. Πού πάσχει η παιδεία μας, διότι εδώ πέρα τελειώνουμε τα δημοτικά μας, τελειώνουμε τα γυμνάσια μας, τα λύκεια μας, τα πανεπιστήμια μας και δεν μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδάρων άχυρα. Έτσι. Σε απλά θέματα. Να διαχειριστούμε την επιχείρησή μας, να διαχειριστούμε τη σχέση μας. Το 1985 τα διαζύγια ήταν 1-2 προς 10. 10 γάμοι, 2 διαζύγια. Το 1885 είναι αυτό. 1985 είναι 50-50. Το 2013 είναι 80 προς 20. 80 διαζύγια, 20. Άρα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ούτε μια σχέση. Τι την κάνουμε τότε αυτή όλη την εκπαίδευση?
Η εκπαίδευση λοιπόν έχει ένα πρακτικό χαρακτήρα. Να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε την ίδια τη ζωή. Και ένα βασικότερο πράγμα που το λέω για τους δασκάλους. Επειδή έχω ασχοληθεί 40 χρόνια με την εκπαίδευση. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης δεν είναι τα βιβλία ούτε η ύλη. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι η ίδια η εκπαιδευτικότητα των εκπαιδευτικών. Έτσι όπως έχουν εκπαιδευτεί οι εκπαιδευτικοί. Έχουν εκπαιδευτεί να είναι αυθεντίες. Έτσι λέμε, μα μου το είπε ο δάσκαλος. Τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Όχι. Ο δάσκαλος δεν είναι αυθεντία. Ο δάσκαλος είναι επόπτης. Πρέπει να εποπτεύει και να βοηθάει το παιδί να γίνει εκείνος αιτία στα πράγματα και όχι αποτέλεσμα. Απλώς να του βοηθά, να του δίνει την ύλη, να του εξηγεί τα λεξικά, να αποσαφηνίζει τις λέξεις και όχι να είναι ο αυθεντίας. Πρέπει απλά να δώσει μια κατεύθυνση, όχι να. Ούτε καν κατεύθυνση. Την κατεύθυνση πρέπει να την πάρει το παιδί το ίδιο. Να του δώσει τις δυνατότητες, την ύλη, τις δομές. Όταν έχει μια απορία, να ξέρει να του πει: δες το, διάβασε το αυτό, διάβασε το εκείνο, να βγάλει το δικό σου συμπέρασμα. Μα το άδικο είναι όταν μας σπουδάζουμε, αλλά δεν μας διδάσκουν πώς να διδάξουμε. Όχι. Πώς να σου διδάξουν, αφού δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρει. Υπάρχει μια απλή διαδικασία μεθοδολογίας μελέτης. Οι οποίοι ούτε αυτοί την ξέρουν. Σας έχει τύχει ποτέ να διαβάσετε ένα κείμενο και να μην θυμόσαστε τι έλεγε η προηγούμενη σελίδα. Χιλιάδες φορές. Λοιπόν, ένα είναι το φαινόμενο. Και αυτό δεν σας το λέω εγώ για σαν αυθεντία, σαν άλλος αυθεντίας, αλλά προσπαθήστε να το διαπιστώσετε μόνοι σας. Ποιο είναι το φαινόμενο? Έχετε άγνωστες λέξεις. Ναι. Μόνο αυτό. Έχετε προσπεράσει άγνωστες λέξεις και το μυαλό είναι κολλημένο σε εκείνο το σημείο, σε εκείνες τις λέξεις που δεν τις καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ώσπου σε φτάνει σε ένα σημείο που σου είναι μη πραγματικό αυτό που διαβάζεις. Από εκεί προέρχονται και οι κοπάνες των παιδιών από τα σχολεία. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν τους είναι πραγματικό. Οπότε γιατί να κάτσουν, να κάνουν τι. Τα καλύτερα να πάνε να κάνουν κοπάνα. Και μετά, επειδή η κοπάνα είναι πολύ ασχήμα, πάνε να κάνουν και ασχήμιες. Χάλαν τους τοίχους, τα θρανία, τις ρόδες των καθηγητών. Βανδαλισμούς γενικότερα. Ναι, και γενικότερα. Λοιπόν, ο εχθρός του λαού, για να επανέλθω εδώ. Γιατί στο τέλος θα κάνω σεμινάρι. Ο εχθρός του λαού είναι ένα έργο που βάζει βασικές αρχές και αξίες και δείχνει τι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Πώς είναι ο άνθρωπος. Ούτε τίποτε ο υπεράνθρωπος του Νίτσε, ούτε τίποτε τέτοια αυτά. Απλά. Ο γιατρός είναι ένας απλός άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας. Αυτός είναι ο Νίτσε. Ο Θωμάς Στόκμαν, του ενός εχθρός του λαού. Είναι αυτός ο διπλανός άνθρωπος. Ο απλός, ξεκάθαρος, αλλά έχει αρχές και αξίες. Και λένε, παιδιά, το νερό είναι βρωμισμένο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το πίνουμε. Θα πεθάνουμε. Και λένε, όχι βέβαια. Δεν είναι βρωμισμένο. Γιατί θα χάσουμε λεφτά. Και αυτός λέει, όχι. Θα μείνω σταθερός και ακέραιος στην αλήθεια. Ακεραιότητα παρεπιπτόντως σημαίνει να γνωρίζω αυτό που γνωρίζω, να ξέρω ότι είναι σωστό και να έχω το θάρρος να το λέω. Αυτό σημαίνει ακεραιότητα. Απλά όμως το θέμα είναι πόσο μπορείς να υποστηρίζεις τα πιστεύω σου μέχρι τέλους, όταν βάλεσαι από παντού, όταν από παντού δεν έχεις υποστήριξη από πουθενά. Να σας πω κάτι. Δεν βαλόμαστε από παντού. Αυτοί που φωνάζουν και κάνουν θόρυβο είναι οι λίγοι. Εμείς είμαστε οι πολλοί. Το 80% του κόσμου θέλει το καλό του και να προχωρήσει. Μόνο να είναι 20% θέλει την διάλυσή μας. Μην νομίζετε ότι είναι πολλοί. Τρίχες, φωνάζουν πολλοί μόνο. Αν εμείς πούμε όχι, δεν συμφωνούμε σε όλη αυτή τη βλακεία. Τι πρόκειται περί βλακείας. Πρόκειται περί ηλιθιότητας. Τα πράγματα μπορούν να λυθούν με άλλον τρόπο. Να δώσουν βάρος στην ανάπτυξη. Και όχι να απολύουν, ας πούμε, και να μην υπάρχει καμία ανάπτυξη. Βεβαίως, πώς θα κάνει. Δηλαδή, είναι σαν να λες τον άλλον: πρέπει να βγάζεις λεφτά, αλλά δεν πρέπει να δουλεύεις. Πώς θα βγάλουν λεφτά. Δηλαδή, απλή στοιχειώδη λογική. Δηλαδή, ούτε καν λογική του δημοτικού είναι αυτή. Ούτε καν του νηπιαγωγή. Προνήπια κτλ. Εσύ δεν πρόκειται να έρθει ανάπτυξη. Πώς θα γίνει, ας πούμε, αν κρατάς την ύφεση χωρίς να ανάπτυξη, χωρίς να δώσεις ευκαιρίες, χώρους στους ανθρώπους, στους νέους. Φεύγουν όλοι οι άνθρωποι έξω. Νέοι άνθρωποι φεύγουν έξω. Έχουν κατατήσει χώρα συνταξιούχων, γερόντων. Δηλαδή, πώς θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή κοντά, εκτός αν υπάρχει εσκεμμένη διαδικασία, πολύ το φοβάμαι αυτό, να διαλύσουν την Ελλάδα. Okay. Αλλά είμαστε όμως πολλοί. Μπορούμε να αντισταθούμε, να μην συμφωνούμε σε όλη αυτή τη βλακεία. Αυτό λέει το έργο λοιπόν. Και καλό όλους τους ανθρώπους να δουν το έργο. Δεν με ενδιαφέρει η παράσταση. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Εγώ δεν έφτιαξα αυτή την παράσταση και κίνησα ένα θίασο για να τρέξω σε φεστιβάλια. Ούτε σε πόλεις από πόλεις. Έφτιαξα ένα θίασο για να περάσει το μήνυμα του έργου.
Και αυτή είναι ο στόχος και ο σκοπός των μορφών έκφρασης, ένας καλλιτεχνικός οργανισμός που εκπροσωπώ και ίδρυσα και αυτή τη στιγμή στηρίζεται από 6 εκπληκτικά κορίτσια, ένα εξ αυτών είναι κοντά μας εδώ απέναντι, με κοιτάει, οποίες δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ για αυτό το στόχο. Είναι λοιπόν ένας οργανισμός που ανεβάζει αυτά τα έργα για να περάσουν τα μηνύματα στον κόσμο. Και όχι για να συμμετέχουμε σε αυτό. Θέλω λοιπόν να έρθετε στο φεστιβάλ αυτό, θέλω να έρθετε σε αυτή την παράσταση, όχι γιατί η παράσταση μου είναι καλή, μέτρια ή κακή, για να δείτε αυτό το έργο. Να δείτε αυτό το μήνυμα αυτού του έργου. Αυτά. Και να κάνουμε ό,τι έκανε ο γιατρός, να υποστηρίξουμε. Και να υποστηρίξουμε και να ξυπνήσουμε μέσα μας τον γιατρό Στόκμαν. Να τον ξυπνήσουμε, γιατί μέσα στον άνθρωπο υπάρχει αυτός ο γιατρός. Υπάρχει αυτό το, η φωνούλα που λέει όχι, πρέπει να μείνουμε άνθρωποι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.